Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην αποψινή 194η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε κάθε τρίτη στις 7, χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. 2.500 χρόνια Συμπληρώνονται σήμερα από την ιστορική παγκοσμίου σημασίας σύγκρουση ναυμαχία στο στενό της Αλαμίνος. Η ναυμαχία της Αλαμίνος είναι εκείνη η οποία άλλαξε την ιστορία. Είναι εκείνη που επιτρέπει ακόμα και σήμερα στην Δύση, στην Λαλιστάτη κατά άλλα Δύση, να ευνοεί όλα εκείνα τα καθοστότα και τις νοοτροπίες, τις δεσποτίες με τις επικαιροποιημένες, αν θέλετε, με τα προσωπία τους της Ανατολής. Όπου σήμερα δεν υπάρχει το Ιράν πλέον, ή, ή συγγνώμη, η συγγνωμη η αυτοκρατορια των Αχεμενιδών, αλλά το Ιράν, το θεοκρατικό Ιράν, και φυσικά δεν κινδυνεύομαι από αυτό, αλλά από μια άλλη δύναμη, ανατολίζουσα, ανατολική επίσης, την Οθωμανική Τουρκία. Δεν μπορώ, γιατί θα μιλήσουμε προς το τέλος της εκπομπής να πούμε κάποια πράγματα για την αμαχία της Αλαμίνος, δεν μπορώ παρά να αναφέρω, να παρατηρήσω αν θέλετε, τις εξελίξεις οι οποίες συμβαίνουν στην περιοχή μας, ως μια διαρκή υπενθύμηση της απειλής την οποία υφίσταται η χώρα μας. Πρέπει να γίνει σε όλους και όλες κατανοητό από την Προεδρία της Δημοκρατίας μέχρι τον τελευταίο Έλληνα πολίτη και όλους εκείνους οι οποίοι ανήκουν στο έθνος και βρίσκονται στο εξωτερικό. Η χώρα τελεί υποστρατιωτική απειλή. Και για να μπορέσει να την αντιμετωπίσει, επειδή η απειλή έχει λάβει πάρα πολλέ μορφέ, χρησιμοποιεί πολλά, πολλούς διαφόρους τρόπους ως εργαλεία, μεταξύ αυτών είναι και ο υβριδικός πόλεμος, είναι η εργαλειοποίηση των λάθρων μεταναστών, να καταλάβουμε σε ποιο κόσμο πλέον ζούμε. Ποιες είναι οι ουσιαστικές ανησυχίες και όχι οι ψευδο ανησυχίε σε επίπεδο ασφαλείας, τις οποίες είχαμε υιοθετήσει στο παρελθόν. Η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη, είναι ένα σύγχρονο rogue state, μια χώρα δηλαδή ταραξία, η οποία απειλεί να αλλάξει όλο το περιβάλλον, επικαιροποιώντα και ανατρέποντα και σκίζοντας συνθήκες, έως την επιβολή δια τη των όπλων τη Τη δική τη γεωστρατηγική απόψεω και θελήσεω. Σε αυτόν τον κόσμο οφείλουμε από τώρα, οφείλαμε εδώ και δεκαετίες να το πράξουμε, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, έτσι. Να αλλάξουμε τον προσανατολισμό τη νεολαία μα, τη νοοτροπία, τη κοινωνία μα, να την προετοιμάσουμε για αυτά τα οποία έπονται. Αυτά που συμβαίνουν στον Κάφκασο και στα οποία είχα αναφερθεί και σε προηγουμένη εκπομπή, ω προειδοποίηση. Δεν είναι, αν θέλετε, μια στροφή της Τουρκίας από το Αιγαίο στην περιοχή του, Καρα... του Ναγκόρνο Καραμπάχ και της Αρμενίας. Είναι λάθος. Είναι μια ανάπαυλα την οποία λαμβάνει από τον εαυτό της, από το κύριο στρατηγικό της σχέδιο είναι η Οθωμανική Τουρκία η οποία προχωρεί πλέον σε ένα πολύ πιο ευρύ σχέδιο. Ήταν σαφές ότι... Η εμπλοκή της μετά από τη Συρία στη Λιβύη προδίκαζε, προλαλούσε την, όπως είδαμε τώρα, ήδη την νέα εμπλοκή της στην περιοχή του Καυκάσου. Η Τουρκία λειτουργεί ως νεοοθωμανική αυτοκρατορία. Το καταλαβαίνουν στην Ευρώπη, στην όποια Ευρώπη. Στην Ευρώπη, στην Ευρώπη παζλ Το καταλαβαίνουν στις ΗΠΑ, είναι πλέον πασίδηλων και προφανές στα αραβικά χώρα και στο Ισραήλ και ολόκληρος ο κόσμος ετοιμάζεται να δει πώς θα αναχαιτιστεί αυτά ή αυτή η απειλή. Και κοιτάξτε λοιπόν κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Από μια χώρα, εμείς, η οποία είναι στατική. Σκεφτείτε λοιπόν ότι εμείς είμαστε σαν ένα κάστρο. Το κάστρο έχει τύχη έξω που γράφει διεθνές δικαιώσεις. Έχει δεύτερου προμαχώνε που λέει Δεν διεκδικούμε τίποτα, δεν απειλούμε κανέναν. Έχει επίση και τρίτου προμαχώνε, του οποίου λένε ότι εμεί είμαστε σε μια μεγάλη οικογένεια ευρωπαϊκών κρατών και ασπαζόμαστε κοινέ ιδέε και ιδανικά. Απέναντι λοιπόν από αυτού του προμαχώνε υπάρχει το πυροβολικό, το οποίο βλέπει, αντιλαμβάνεται ότι τα πυροβόλα μπορούν πολύ εύκολα με συνεχεί βολέ εναντίον ενό στατικού στόχο όπω είναι τα τείχη, αυτά τα τείχη που λέμε εμεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τα παραβιάσει κανεί. Τα οποία έχουν παραβιαστεί συνεχώ και αδιαλείπτω με τι υπερπτήσει, με τι παρολίγων εμπλοκέ στο Αιγαίο που θα κατέληγαν ακόμα και σε αερομαχίε και τι εμπλοκέ που έχουν γίνει εν γέννη και γενικότερα με την πλήρη αναθεωρητική πολιτική της Αγκύρας έναντι ημών. Και όταν φεύγουν τα τουρκικά βλήματα από το νέο Οθωμανικό πυροβολικό, όπω έγινε κατά την πολιορκία τη Κωνσταντινούπολη τον Απρίλιο και τον Μάιο του 1453, τα τείχη, επειδή δεν μπορούν να μετακινηθούν, προσβάλλονται, σιγά σιγά αντικαθίσονται και κάποια στιγμή καταραίουν. Η Ελλάδα λοιπόν θα πρέπει να πάψει να είναι ένα στατικό παρατηρητή. Δεν μπορεί η Ελλάδα να βλέπει τι σφαγέ τι γεωπολιτικέ σφαγέ εντό εισαγωγικών, οι οποίε παρατηρούνται πέριξ των συνόρων τη, και να θεωρεί ότι είναι ασφαλής. Μα αυτό το οποίο ολοκληρώνει και συμπληρώνει ο νεοθωμανικό σχεδιασμό έχει μία πολύ συγκεκριμένη και σαφεστάτη κατάληξη. Λέγεται Ελλάς. Λέγεται κυριαρχία. Θα μπορούσαμε λοιπόν εμείς ήδη και βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο η νεοθωμανική Τουρκία εμπλέκει τριτογενείς παράγοντες, για παράδειγμα, πόλεμος δια αντιπροσώπων. Ναι, το Αζερβαϊτζάν, ένα έθνο σε δύο κράτη, και εμείς με την Κύπρο είμαστε ένα έθνο σε δύο κράτη, και είναι μέγα λάθος για κάποιους, αν θέλετε, λεκτικό παράπτωμα να αναφέρετε σε Έλληνες και Κυπρίους. Υπάρχει Ελληνισμό σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Υπάρχουν οι Ελλαδίτε, υπάρχουν και οι Κύπροι. Προσέξτε λοιπόν πώ το χρησιμοποιεί αυτό τον όρο, αυτή την, αυτή την πραγματική, μία ιστορική ε, εξήγηση τη διασπάσεω του τουρκικού έθνου, παρότι οι Αζέρι είναι Σιήτε, στη συντηρητική τη πλειοψηφία, και οι Τούρκοι είναι Σουνίτε, εντούτοι αυτοί θεωρούν ότι είναι ένα. Και δεν τρέπονται να το πούν. Και όχι μόνο δεν τρέπονται να το πούν, αλλά βγαίνουν και το διαλαλούν. Και διαστόματο Ερντογάν και διαστόματο Επισήμων. Εμεί λοιπόν θα έπρεπε σε κάθε ευκαιρία, σε όλα τα φόρα, να προσβάλλουμε με λεκτικό τρόπο και με υπερδίστατα επιχειρήματα τι τουρκικέ θέσει. Και να αναφερόμαστε μονίμως στην τουρκική εισβολή και κατοχή τη Κύπρου. Γιατί. Δεν θα πρέπει να αποτρελαθούμε στο γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο ήδη έχει αρχίσει και δημιουργεί κάποιες α, ενδείξεις ότι έχουν προσβληθεί τα φρένα των τοπικών μεγάλων δυνάμεων. Και αναφέρομαι λοιπόν στη Ρωσία. Φυσικά. Διότι η Ρωσία, όπως γνωρίζετε, είναι πάρα πολύ κοντά στην Αρμενία. Ρωσικά στρατεύματα φυλάτουν τα σύνορα μεταξύ Αρμενίας και Τουρκίας. Η Αρμενία θεωρείται από τους πλέον εμπίστους συμμάχους της Ρωσίας. Τι έπραξε λοιπόν σε αυτό το διάστημα η αγαπητή μας Ρωσία ασκεί κατευναστική πολιτική. Ναι, όσο και αν ενοχλεί ορισμένους σε αυτό, βεβαίω. ασκεί κατευναστική πολιτική προς όφελος της Τουρκίας. Γιατί δεν μου πείτε ότι όλα αυτά τα οποία συνέβησαν μια ωραία πρωία η Ρωσία δεν τα εγνώριζε. Δηλαδή, θεωρώ αδιανόητο όταν απλοί αναλυτέ προειδοποιούν για τι ασκήσει στον Κάφκασο, προειδοποιούν για τη μεταφορά αεροπορικών δυνάμεων από την Κεσάρια, το Καλιάσερι, στον Πακού με τα Α400 τη Airbus, τα οποία γερμανοί τεχνικοί στην Κεσάρια φρόντιζαν. Να τα διατηρούν σε 100% ετοιμότητα και μετέφεραν τζιχαντιστάς Και μετέφεραν όπλα. Και μετέφεραν κάθε μορφή σιλικό. Αφήστε, μην μπούμε και τα δικά μας τα σε 130. Δεν χρειάζεται. Και όλα αυτά. Γιατί θέλω εδώ να δώσω να, να ένα μικρό αστερίσκο στο όλα αυτά. Η Τουρκία όταν είχε αποφασίσει να αγοράσει τα 10 Α400 που είναι πολύ πιο μεγάλα μεταφορικά, πολύ μεγαλύτερα χωρητικότητα και δυνατότητα από τα προηγούμενα, είχε σχεδιάσει ακριβώ αυτή την πολιτική. Αυτό δεν υπήρξε κάποιο, λέω εγώ, σαν επιτελεία μα να το διαβλέψει και να γράψει κάτι από αυτό. Λέω εγώ. Γιατί με αυτά κατορθώθηκε να χτιστεί το σύστημα των βάσεων πέριξ της χώρας στις τρεις επίρους σε Ευρώπη, σε Ασία και Αφρική. Με τα Α400. Συν ΣΕ17 του Κατάρ. Αυτά ήρθαν αργότερα όμω. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Αυτά δεν αποτελούν για μας κάποιου ενδείκτε. Σε στρατηγικό βέβαια επίπεδο. Ότι τι με λιγενέστε. Λοιπόν, με όλο αυτόν τον τρόπο η Τουρκία, επανέρχομαι, κατόρθωσε όχι απλώ να μεταφέρει στο Αζερμπαϊτζάν τις δυνάμεις εκείνες τις οποίες ήθελε, όχι μόνο, συνε... όχι μόνο κατόρθωσε να προειδοποιήσει με διαφόρους τρόπους την Δύση και όσους ενδιαφέρονταν ότι επίκειται κάτι σοβαρό στον Κάφκασο, αλλά και επέλεξε και την Κυριακή το πρωί. Ναι, την ώρα της Εκκλησίας. Την ώρα που ο στρατός συνήθως δεν είναι στην ετοιμότητα, όταν δεν έχει στην απαιτουμένη ετοιμότητα, είναι πιο χαλαρός. Γιατί κοιτάξτε ακόμα και την επιλογή τη ώρα και τη ημέρα. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και το έπραξαν με τέτοιο τρόπο, ούτω ώστε να μεγιστοποιήσουν τα ωφέλη του. Φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα. Η Ρωσία έχει σβάλει στην Αρμενία. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Συγγνώμη, στην Κρεμέα. Η. Τουρκία έχει εισβάλει και έχει δημιουργήσει το ψευδοκράτο. Το αναγνωρίζετε μόνο από εκείνη. Το Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπω το βλέπουμε εδώ, πρωτεύουσα το Στεπανακέρτ, απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Αζερμπαϊτζάν στον πόλεμο που έλαβε χώρα μετά τη διάλυση τη σταδιακή διάλυση τη κοινοπολιτεία ανεξαρτήτων κρατών μετά την κατάρρευση τη Σοβιετική Μπορεί να είναι πολύπλακα αυτά τα θέματα στη διπλωματία. Το πολύπλακα το βάζουμε εισαγωγικά. Αλλά εμεί όμω είμαστε Έλληνε. Και δεν θα πάμε στο παρελθόν να μιλήσουμε για τον Άρμενο, όπου σύμφωνα με την ελληνική κοσμοθεώρηση είναι ο ιδρυτή του Γιάννου των Αρμενίων. Από τη Θεσσαλία ο Άρμενο. Αλλά θα πούμε ότι αυτή τη στιγμή σε αυτέ εδώ τι περιοχέ, σε αυτέ εδώ τι πεδιάδε και στα βουνά, Υπάρχουν αξιωματικοί του Αρμενικού στρατού, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του στα Αγγλική Σχολή Ευελπίδων. Θυμάστε του Αρμενίου οι οποίοι τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο. Το εμβατήριο η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Τα αυτά τραγουδούν και α μην έχουμε την ίδια γλώσσα. Οι Αζέρι με του Τούρκου, οι οποίοι είναι στην ίδια ομοεθνία. Στην τουρκική ομοεθνία, να την ονομάσουμε έτσι. Εμεί έχουμε επιλέξει με ποιου θα υποστηρίξουμε. Αλλά κοιτάξτε όμω τι συμβαίνει. Μπορεί με, να καθόμαστε στου καναπέδε μα και να λέμε μπράβο, συγχαρητήρια, τι ωραία θαυμάζουμε τον ιερέα ο οποίο από τη μια έχει το καλάθι και από την άλλη το σταυρό, τι εικόνε που δείχνουν ε, του πατεράδε με του παππούδε και του γιου να είναι όλοι μαζί έτοιμοι να, να υπερασπίσουν εκείνου που του γενοκτόνησαν πριν από 100 χρόνια. Και μάλιστα. Οι δηλώσει των Τούρκων επισήμων και αυτό είναι η ντροπή και το έσχο και το όνειδος τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, τη όποια Ευρωπαϊκή Ενώσεω, τη όποια ηθική αξία και υποστάσεω αν έχει σήμερα, που νομίζω μετά από όσα συμβαίνουν με την Τουρκία, δεν δικαιούται να έχει. Με αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο, με αυτά που συμβαίνουν κατά τη Ελλάδο και ιδίω κατά τη Αρμενία. Γιατί η Τουρκία μεθόδευσε αυτόν τον πόλεμο. Δημιούργησε αυτή τη σύραξη. Και τη δημιούργησε για να πει σε όλου και μάλιστα στου Αμερικανού και μάλιστα στου Ρώσου και στου Κινέζου ότι εγώ είμαι ο δρόν. Γιατί δρόν είναι αυτό ο οποίο πραγματοποιεί ενέργειε στην περιοχή. Η Ρωσία κοιτά. Αναφέρθηκε η κατάρριψη ενό Σουχό 25 τη Αρμενία από ένα λέει, αεροσκάφος αεροσκάφο, μάλλον τουρκικό, από το Αζερβαϊτζάν. Πού τα ρωσικά ραντάρ αυτό το πράγμα να το αποτρέψουν. Δεν υπάρχουν δικά του συμφέροντα στην περιοχή του Καυκάσου. Γνωρίζουμε τη σχέση που έχει το Ιράν με την Αρμενία, για παράδειγμα, σε βάρο του Αζερβαϊτζάν, ή το Ισραήλ με τι ειδικέ σχέσει που έχει με το Αζερβαϊτζάν, στο οποίο έχει πουλήσει και μία επανδρομένα όπλα, ακόμα και συστήματα. Π.χ. τα Σάντκα, όπω θα δείτε, τα, τα οχήματα είναι τα υποψήφια τα οποία να κατασκευαστούν στην, στην Ελβό. Από την Πλαζάν Σάσα. Τα βλέπουμε στο Αζερβαϊτζάν. Μάλιστα. Αυτά σε επίπεδο εμπόρων και πωλήσεων όπλων. Η ουσία όμω κρύβεται αλλού. Η ουσία κρύβεται ότι αν αποσταθεροποιηθεί ο Κάφκασος και αυτή εδώ η περιοχή περάσει σε αζερικό έλεγχο, σε τουρκοαζερικό έλεγχο, τότε αντιλαμβάνεστε ότι το όραμα του Ερντογάν για την Ισλαμική Άνοιξη, η οποία θα έλθει και θα τη δούμε, αρχίζει και παίρνει πολύ πιο συγκεκριμένη πορεία υλοποιήσεως. Ο Ερντογάν θέλει να φέρει τον Μπακού, το οποίο είναι ο κατεξοχήν παραγωγός φυσικού αερίου από τον Μπακού Αζέρικο αέριο έρχεται μέσω Τουρκίας στη χώρα μας έτσι, να το θέσει και αυτό κάτω από τον έλεγχό του. Α, δεν ξέρω αν Αλίγεφ θέλει να γίνει ένας υπηρέτης του Ταγίου Περντογάν. Αλλά είμαι σίγουρος όμως στι μαύρε γκρίζε διαπραγματεύσει που έχει διαπιστωμένο προβεί και συμφωνία στο καθεστώ Ορτογάν και με, 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 με Αμερικανού και με Ρώσους, και με Ιρανούς, και με Σύρους, και με Κινέζους και, και όποιου μπορείτε να φανταστείτε. Πίσω υποκρύπτεται ένα άλλο σχέδιο. Ιδού πεδίων δόξη λαμπρό για τα μυστικά υπηρεσία τη Δύση και ιδίω τη Ελλάδο. Πρέπει λοιπόν εμεί να είμαστε έτοιμοι. Μόλις κλείσει αυτή η περιπέτεια που δεν είναι περιπέτεια ουσιαστικώς Είναι μια γεωστρατηγική στόχευση Η οποία θέλει να δώσει σε εκείνους οι οποίοι ως τηλεθεατές, ως ακροατές Ως παρατηρητές των πράξεων της νοοοθωμανικής Τουρκίας Ακόμα μια τέρψη περί και ανυψώσεως του ηθικού Μέσω της κατοχής εδαφών Ψωμί. Παραβλέπει η Ευρώπη ότι αυτή τη στιγμή οι τζιχαντιστέ πολεμούν κάτω από τι σημαίε τη Τουρκία και των Αζέρων. Οι Ηνωμένε Πολιτείε τι κάνουν. Επ' αυτό. Η Ρωσική Ομοσπονδία, πάμε, βλέπουμε. Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι πιο πάνω. Μετά τη Γεωργία. Γιατί τόσο μεγάλο κατευνασμό απέναντι τη Τουρκία. Γιατί αυτή τη στιγμή δίνουμε στην Τουρκία τη δυνατότητα να κάνει ό,τι μπορεί. Υπάρχει μια προφανή εξήγηση ότι η Τουρκία πλέον έχει προδιαγράψει μόνη τη το αυτοκαταστροφικό τη τέλο. Μένει να το δούμε αυτό. Υπάρχει όμω και μια άλλη εξήγηση που λέει ότι η Τουρκία διαπιστώνοντα την αδιαφορία ή αν θέλετε και αδυναμία των μεγάλων δρόντων έχει αποφασίσει να τακτοποιήσει περιφερειακέ διενέξει. Εμένα αυτό το πράγμα μου προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία από πλευρά τη Ρωσία, η οποία ευθύνεται και κατά τι και για το, και το, πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιο και για όσα όλα πράγματα δεν γνωρίζουμε. Που αφήνει τους Αρμενίους ουσιαστικά να γίνουν βορρά των Αζέρων. Μια ενό Αζερμπαϊτζάν, το οποίο πριν από μερικέ εβδομάδε, με πολύ έτσι ιταμό τρόπο, απευθύνθηκε στον Έλληνα πρέσβη, ο ίδιο ο πρόεδρο τη χώρα, μιλώντα και είπε ότι εμεί είμαστε με του Τούρκου. Τι ψάχνετε να βρείτε. Ωραία. Α ξεκινήσουμε κι εμεί επί τη βάση ότι ποιοι είναι φίλοι και σύμμαχοι των Τούρκων και ξέρουμε πολύ καλά ποιε χώρε είναι. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι σχέσει που έχει το Πακιστάν, τη, τη Σομαλία, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι σχέσει που έχει το Κατάρ και υπάρχουν και άλλε χώρε. Και να λάβουμε τα μέτρα μα. Τα μέτρα μα δεν θα τα λάβουμε εδώ μόνο, αλλά και έξω. Οι υπηρεσίε ασφαλεία τη χώρα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών πρέπει να ενισχυθούν με χρήματα, με πρόσωπα, με περισσότερες δυνατότητε επιχειρησιακέ και νομικέ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε για να μην έχουμε ξαφνικά και εχθρό που έχουμε εντό των τυχών. Όπω απέδειξαν τα πρόσφατα γεγονότα με τι πυρκαγιέ κτλ. Η Τουρκία αποσταθεροποιεί. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Και η Αρμενία είναι μια πολύ πολύ ομοία απόδειξη τι σημαίνει κατευνασμό από τι μεγάλε δυνάμει. Λέγε με Ηνωμένε Πολιτείε, λέγε με Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτή η τακτική οδηγεί στην Τουρκία, όπω ο Καρχαρία, το έχω ξαναπεί πολλάκι, που συνεχώ κινείται, διότι αν σταματήσει κάπου θα πέσει, θα βυθιστεί. Δεν έχει σημασία αν σήμερα η λίρα, η σχέση δολαρίου και λίρα έχει φτάσει το 7,85. Και στα 8 θα πάει. Αλλά η Τουρκία. Δεν σταματάει γιατί έχει άλλε πηγέ χρηματοδοτήσεω πίσω. Αν δεν του κόψουμε αυτέ τι παροχέ, αν δεν προσβάλλουμε όλα τα συμβόλαια και πιέσουμε σε όλη την Ευρώπη να σταματήσουν πλέον να έχουν σχέση με τους Τούρκου, αυτό θα συνεχιστεί και θα πολλαπλασιαστεί. Αναφέρομαι στην άμυνα. Και επιτέλου, η Τουρκία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει πλοία τα οποία αμφισβητούν. Την κυριαρχία ενό κράτου μέλου τη Ευρωπαϊκή Ενώση, αν, αν το πούμε και αυτό, και να χαρούμε. Τη Κύπρου. Και γι' αυτό δεν λέμε τίποτα. Αυτό είναι λάθο. Το έγκλημα το πληρώνει ο άλλο. Το λάθο το πληρώνει αυτό που το διαπράττει. Να είμαστε εξηγημένοι. Η ιστορία δεν συγχωρεί. Οι άνθρωποι συγχωρούν. Η ιστορία όμως όχι. Γιατί όχι ω απόδειξη τη γεωγραφία. Αυτή η καλή στη δίκη του μέλλοντο όπου δικάζονται και καταδικάζονται ή αφόνονται οι ηγέτε και οι πράξει των κρατών. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Ένα πάρα πολύ ωραίο χάρτη στα γαλλικά για τη Μεσόγειο από τη Λεμόντ. Στο κομμάτι γεωπολιτική, γεωπολιτική δηλαδή. Και τι δείχνει, δείχνει αυτό το οποίο οφείλουμε να υπερασπίσουμε. Δείχνει αυτό το οποίο κινδυνεύει. Τι σημαίνει κινδυνεύει. Κινδυνεύει σημαίνει ότι η Τουρκία έχει δείξει από το 1923 κιόλα. αμέσως την επαύριο της καταστροφής στη Μικρά Ασία και της συνθήκης της Λοζάνης, ποια πολιτική θέλει να ακολουθήσει. Ξέρετε, σκεφτόμουν το εξή. Σήμερα είναι η επέτειο τη ναυμαχία τη Αλαμίνο. Εδώ έγινε. Τα περσικά πλοία έφτασαν από την περιοχή τη Μικράς Ασία. Τα στρατεύματα πέρασαν από τον Ελίσποντο με τον Ξέρξη. Η στόλη ήταν από την Ανατολή, ακόμα και από την Κύπρο και τη Φινίκη και από τι πόλεις κράτη τη Ιωνία. Το Αιγαίο είναι αυτό το οποίο και η θάλασσα έχει την δυνατότητα να σταματήσει την Ασία. Η Περσία τρόμαξε από την Ιωνική Επανάσταση, η οποία δεν είχε στόχο τη Άρτη. Τρόμαξε και πανικοβλήθηκε από την επίδραση που θα είχε από την αποστασία τη Κύπρου. Να θυμίσουμε ότι μετά τη Σαλαμίνα υπήρξε η Μικάλη. Μετά την Μικάλη υπήρχε η ναυμαχία στον Ευρυμέδοντα. Μετά από τον Ευρυμέδοντα υπήρχε η εκστρατεία στην Κύπρο. Μετά από την εκστρατεία στην Κύπρο υπήρχε η εκστρατεία των Αθηναίων στο 460 στην Αίγυπτο. Κοιτάξτε λοιπόν, με τι τριέρι τα κάναμε αυτά. Γιατί σα τα λέω. Δεν έχουμε ούτε φρεγάτε σε, ούτε, καταδρο... ούτε αντιτροπηλικά Μπέρκ, ούτε αν θέλετε φρεγάτε μπελαρά. Με τριέρι γίνονταν όλα αυτά. Τα αντραγαθήματα. Ναι. Να μπείτε στην Τριήρη την Ολυμπιάδα, να δείτε πώ πήγαιναν από την Αθήνα στην Αίγυπτο. Να δείτε πώ γίνονταν οι εκστρατείε επικείμενο στην Κύπρο, που δεν ήταν μακράν. Να κατανοήσετε τι σημαίνει και στρανοσκευτικό αυτό το οποίο δείξαμε σήμερα και αυτό το οποίο οφείλουμε να διατηρήσουμε ως κόροι οφθαλμών γιατί τα εξοπλιστικά έπονται και, και παρέχονται αλλά το ηθικό όμως είναι το οποίο, αυτό το οποίο αναβιβάζει αν θέλετε δημιουργεί υπερανθρώπους διότι έχει σχέση με το ψυχικό σθένος με την ψυχή, με το πνεύμα ουσιαστικός του Έλληνος γι' αυτό λοιπόν παράδοση χαρητηρίων να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν Ούτω ώστε αυτοί οι άνθρωποι που υπηρετούν στι ασθενόπλου δυνάμει να αμυνθούν πολύ καλύτερα. Μια πολύ ωραία ιδέα. Να υπάρξει ένα μπόνους, να χρησιμοποιήσουμε έτσι, ένα βραβείο, ηθικό βραβείο, λόγω αυτή τη κρίση. Και να του αποδοθεί. Και να επιστρέψουν πίσω εκείνα τα οποία του είχαν αφαιρεθεί. Α, εδώ θα κρυθεί η ευημερία μα. Στο νέο ευρημέδοντα, στη νέα Μικάλη. Οι περιοχέ τη Ανατολία είναι σήμερα. Τη πάλε ποτέ η Ιωνία μα. Εδώ είναι. Ξέρετε κάτι. Οι Τούρκοι μιλάνε για γαλάζια πατρίδα. Γιατί λέει. Γιατί έχουν λέει τους, αυτούς τους θαλασσίους όγκους που βλέπετε εδώ Τους οποίους τους κερδίζουν λέει μέσα από το βάρος που τους δίνει λέει η ακτογραμμή της, της Ανατολίας Μπούρδε, συγγνώμη για την έκφραση Η δικιά μας πατρίδα δεν ορίζεται από χιλιόμετρα ακτογραμμών Που είναι μια αυθαίρετη παραβίαση του διεθνού δικαίου και τη συμβάσεω για το δίκαιο τη θαλάσση. Η δικιά μα η πατρίδα ορίζεται στα νεκροταφεία. Α ανασκάψουν είναι οι Οθωμανοί τα νεκροταφεία ολοκλήρου τη Ανατολία και α κάνουν έρευνε DNA και α μετρηθούν οι νεκροί μα με του νεκρού του. Α πάνε σε όλα εκείνα τα μνημεία που φέρουν ελληνικέ επιγραφέ. Στην Ανατολία, στην Ανατολική Θράκη και στον Πόντο και ας μετρηθούν με οτιδήποτε άλλο έχουν. Ας πάνε και ας βρουν τις παρακαταθήκες οι οποίες είναι μέσα στα πατριαρχεία και στα μοναστήρια. Στις μονές που υπάρχουν από την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μέχρι την Τουρκοκρατία, μέχρι το 1922. Αυτά είναι η γαλάζια πατρίδα των Ελλήνων. Γιατί το κιανούν, όχι το τυρκουάζ, είναι χρώμα των Ελλήνων. Είναι το χρώμα της σημαίας μας. Είναι το χρώμα της ελπίδας του έθνους μας και της ιστορικής μας πορείας. Αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί με μετρήσεις μεταξύ Αλικαρνασού και Λιβύης. Εκεί οι Τούρκοι έχουν συντριπτικά ιτηθεί. Εμπρός λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε και εμείς παρόμοια επιχειρήματα. Για πολιτισμό όλος δεν μιλάμε. Για ιστορία μιλάμε. Που ορίζουν τη γεωγραφία. Συν υπάρχουν με αυτοί. Φίλοι και φίλες, είναι πλέον λίγο φανέστρο ότι η νεοοθωμανική Τουρκία έχει επιλέξει τη σύγκρουση και τον πόλεμο. Αυτός ο χάρτης που κρύβει τα ενεργειακά κοιτάσματα μας λέει και κάτι άλλο. Προσέξτε, τα ενεργειακά κοιτάσματα είναι πέραν της γαλάζιος πατρίδος των τουρκικών αυθερέτων υποθέσεων. Τι ζητάμε λοιπόν οι Τουρκοί είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξεχωρίσουμε από την φρασιολογία τους. Δεν ζητούν απλώς περισσότερα θαλάσσια ύδατα. Ζητούν σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περίπτωση, να έχουν στη διαχείριση των πηγών ενεργειακών αγαθών και των αγαθών σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Απλά προσπαθούν με το αποτύπωμά τους πάνω στο χάρτη να διεκδικήσουν με αυτόν τον τρόπο το αίτημά του, την απέτησή του δηλαδή, εφόσον το δει σε χάρτη, άρα θα επηρεαστεί οπτικό, να πει: Α, ναι, έχουν και αυτοί δικαίωμα μέσω αυτή τη γραμμοσκιάσεω να συζητήσουμε στο ενεργειακό φόρουμ να μπούμε, όπου είναι εκτό. Και συγχαρητήρια στου Έλληνε, στου Αιγυπτίου, στου Ισραηλινού και στου Αμερικανού, οι οποίοι φρόντισαν να εκδιώξουν, να αποβάλουν, να μην καλέσουν καν, να μην προσκαλέσουν καν την Τουρκία στο Ενεργειακό Φόρουμ για την Μεσόγειο. Αυτό θέλει ακριβώ η Τουρκία. Όπω το περιδιαγράφει, αν θέλετε, ο Νταβούτογλου για την Κύπρο. Και το έχει πει ο καθηγητή ο Μάλης πάρα πολλέ φορέ στην τηλεόραση. Ακόμα λέει και αν, ακόμα και αν δεν υπήρχαν Τουρκοκύπροι στο νησί, η Τουρκία θα έπρεπε να δημιουργήσει θέμα Κύπρου. Ακόμα και αν η Τουρκία δηλαδή κατά το δόγμα Νταβούτογλου δεν έχει ενεργειακέ πηγέ στι περιοχέ που απαιτεί και διεκδικεί από τρίτε χώρε, από την Ελλάδα και την Κύπρο και την Αίγυπτο, τότε οπωσδήποτε πρέπει να έχει ρόλο στο παιχνίδι. Αυτό λοιπόν που ζητά. Είναι το δόγμα Νταβούτογλου στην ενέργεια. Είναι αυτό το οποίο με πολύ έξυπνο τρόπο πλαγίω και υπογείω έχουν κρύψει. Και το οποίο θα το ανακαινήσουν με την πρώτη ευκαιρία. Φίλοι και φίλες, Ζούμε ιστορικές στιγμές. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα πολύ σημαντικά και πολύ ομά γεγονότα που θα εξελιχθούν τις επόμενες εβδομάδες. Είμαστε υπεύθυνοι όχι απέναντι στον εαυτό μας, αλλά απέναντι στην ιστορία μας. Σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου του 2020, 2.500 χρόνια μετά από την αυμαχία της Αλαμίνος. Αν ζούσε λοιπόν σήμερα ο Κίμων, ο νικητή του Ευρημέδοντο, θα προσπαθούσε να μα πει, προσέξτε, του Λιβύου και δώρα φέροντε. Και αναφέρομαι σε αυτό που για κάποιο χρονικό διάστημα χαιρετίστηκε ω μια αλλαγή, άξον άξον, τη πολιτική τη αναγνωριζομένη κυβερνήσεω τη Τρυπόλεω, ότι δίθεν σκοπεύει να ξεκινήσει διαπραγματεύσει. Αυτό που λέμε, βλέπουμε το τυράκι. Τη φάκα δεν τη βλέπουμε. Σαφώ και βλέπουμε τη φάκα. Προκειμένου όμω για τι θαλάσσιε ζώνε, προκειμένου όμω αυτά να γίνει στο πλαίσιο τη, ε, αν θέλετε, ε, να μην υπάρξει πρόβλημα ή καταστρατήγηση των ε, λιβικών δικαιωμάτων. Δηλαδή, οι Λίβοι προσπαθούν μέσω Τουρκία να μα έρουν σε ένα διάλογο για το τουρκο-λιβικό σύμφωνο και να το αναγνωρίσουμε εμέσω. Φαντάζομαι όλα έχουν ένα όριο. Φίλοι και φίλε. Επιστρέφω ξανά πάλι στην παρουσίαση κάποιων συστημάτων τα οποία πρέπει να μας ενδιαφέρουν πάρα πάρα πολύ. Γιατί συμιλούμε για εξοπλισμούς, ομιλούμε για την αναγκαιότητα ενισχύσεως των ανελόπων δυνάμεών μας, μιλάμε για νέα δομή, θα δούμε πώς θα πάει η νέα δομή, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες πλήρη, θα το συζητήσουμε αυτό. Έχω εκφραστεί άλλωστε και στο παρελθόν κατά παρομοίων τάσεων και αποφάσεων. Ο πόλεμος στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ έχει αποδείξει κάτι το οποίο το είδαμε στη Συρία και, και στη Λιβύη. Είμαστε σε μια περίοδο που τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα φωνικά drones ή αν θέλετε τα, τα ε, UCAV, τα μάχημα Combat Aerial Vehicle, είναι εκείνα τα οποία αρχίζουν και δημιουργούν νέο τοπίο στον χώρο των στρατιωτικών αναμετρήσεων. Εδώ λοιπόν η Τουρκία έχει κάνει μια πολύ εξαιρετική επένδυση, την οποία απομένουμε κι εμεί όχι να την ακολουθήσουμε. Όχι, όχι, όχι. Εμεί θα ακολουθήσουμε άλλου δρόμου μαζί με, με τα μη επανδρομένα συστήματα, όμω πρέπει να σκεφτούμε το εξή. Επειδή τα συστήματα τα οποία προσευλήθησαν στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ μοιάζουν με τα όσα σε επιχειρησιακέ δυνατότητε αναφέρω που υπερευνούν στον ελληνικό στρατό και μετά τώρα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα ο τρόπο με τον οποίο κάποια από αυτά τέθηκαν εκτό μάχη. Από τουρκικά, μια επανδρομένη αεροσκάφη τύπου Bayraktar μαζί με τα προηγμένα πυρομαχικά τύπου ΜΑΜ ΕΛ. Τα οποία είναι ειδικού διαμετρήματο για να φέρονται από τα στις πέριγες, των μία επανδρομένων αεροσκαφών και να προσβάλλουν και να καταστρέφουν στόχους. Αυτό σε συνδυασμό με ένα άλλο περιστατικό που είχε να κάνει στο Καστελόριζο, με το Καστελόριζο. Είδατε ένα μικρό τετρακόπτερο, ποιο ξέρει, μη επανδρωμένο, ένα ντρόν δηλαδή, πήγε και πέταξε εμπογίες πάνω στη σημαία. Αυτό βασικά πρέπει να καταρριφθεί. Πάρα πολλοί είπαν, μα είναι ποτέ δυνατόν να μην έχουμε όπλα αντιδρόν στα νησιά. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε σε μια φάση όπου πρέπει πλέον να επανεξετάσουμε τους εξοπλισμούς μας παντού. Ακόμα και στα μη φωνικά συστήματα δηλαδή με εξοπλισμό αντιτρώων και με την δυνατότητα πλέον να στραφούμε σε μια στρατηγική συνεργασία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό με τους επιστήμονές μας. Υπάρχουν θαυμάσιοι επιστήμονες, υπάρχει το σχετικό τμήμα στροβιλοκινητήρων και μία πα... που ασχολείται με τις μη παροδρομένες πλατφόρμες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από τον καθηγητή κύριο Ιάκυνθο, τον χαιρετίζω από το βήμα αυτής της εκπομπής, Μπράβο στα παιδιά και στου ανθρώπου που το και αυτό που έχουν κάνει, ούτω ώστε αυτά τα συστήματα που έχουν ήδη υπό ανάπτυξη να μην αποκτήσουν μια αποστολή η οποία θα είναι μόνο επιτήρηση για να δέχονται έχουμε φωτιέ, αλλά να μπορούν να πάρουν και πυρομαχικά που να βάλλονται. Ποιο λοιπόν θα αναπτύξει τα πυρομαχικά, οι εταιρείε τη αμυντική βιομηχανία. Υπάρχει δυνατότητα. Βεβαίω. Και αν δεν έχουμε την αρχή, μπορούμε ήδη, κατ' εκμεταλλευόμενη αυτή τη συγκυρία, να δούμε στι χώρε που έχουν τέτοια μαχητικά, όπως είναι το Ισραήλ, όπω είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε, και να πάρουμε τεχνογνωσία. Ακόμα και η Γαλλία. Εγώ αυτό που ήθελα να σα πω είναι ότι η χώρα δεν διαθέτει μη επανδρομένα επιθετικά αεροσκάφη. Μπορεί όμω να μετατρέψει. Όμω σήμερα η απειλή είναι εδώ. Διορθώστε με. Χθε, αυτό που βλέπετε είναι η τελευταία έκδοση, δύο πρωτότυπα που αναφέρεται υπάρχουν, τη τουρκική αεροσυνδεστημική βιομηχανία, τη ΤΑΕ, η αντίστοιχη τη ΕΑΒ δηλαδή, για να καταλάβετε, και να έχετε και ένα μέτρο συγκρίσεω για αυτό που ξέρετε, όπου ανέπτυξαν ένα αεροσκάφο, το οποίο είναι η εξέλιξη του ΑΝΚΑ, του μεγάλου μη επανδρομένου τουρκικού αεροσκάφου, με μια διαφορά. Αυτό που ονομάζεται Αξουγκούρ και μεταφέρει 12, δηλαδή προσέξτε Συνολικά είναι βλήματα 6 και 6-12, επα... τα οποία έχουν να κάνουν με μικρά βλήματα προσδιορισμένα με τέτοιο τρόπο. Το Action Gur θα έχει περίπου δυνατότητα να μεταφέρει 750 κιλά. Σε αρκετέ ώρε, έω και 40 λένε, οι προβολέ πιστεύω εγώ ότι είναι όλα αυτά πράγματα, και σε ένα ύψο τη τάξη των 25 με 27.000 ποδών. Δηλαδή εκτό τη εμβελία συγκεκριμένων αντιεροπορικών συστημάτων. Αυτά Αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν, δεδομένου ότι σαφώς σε σαφώς και έχουν πάρα πολλές απώλειες, αλλά προσέξτε, δεν σκοτώνονται επιχειριστέ. Αυτή είναι η διαφορά. Και δεν ξέρουμε το κόστος τους, αλλά σε μια γραμμή παραγωγής, και αναφέρουμε για την ελληνική, όχι η απάντηση, την ελληνική δράση προς αυτή την παρατεύθυνση, θα πρέπει να προηγηθούμε κατά ένα και κατά δύο βήματα από τους αντιπάλους μας. Και ήδη από ξέρω, όσο γνωρίζω Ηδη τέτοια βήματα. Ναι, ήδη υπάρχουν τέτοια βήματα στην τεχνολογία. Μένει να τα δούμε πολύ συντόμω να εμφανιστούν και να γίνουν και επιχειρησιακά. Άρα λοιπόν η χώρα μα χρειάζεται και σε αυτό το τομέα εξωστρέφεια. Το Axungur, για παράδειγμα, μπορεί να μεταφέρει βόμβε τηλεκατευθυνόμενε, αυτοκατευθυνόμενε, ειδικέ ρουκέτε, ειδικά αντιαρματικά. Δεν θέλω να σα φορτώσουμε ιδιαίτερε επιχειρησιακέ λεπτομέρειε. Το ζητούμενο είναι ότι αφενό με να μην αφήσουμε να επαναληφθεί επεισόδιο σαν και αυτό που έγινε στη Μεγίστη, μπλοκάροντα δηλαδή, υπάρχει τρόπο τα drones, και το δεύτερο να προετοιμάσουμε την, αε, την αεράμινά μα για αυτή την απειλή. Το ξέρουν ήδη οι επιτελεί, δεν χρειάζεται να το πούμε εμεί. Όμω πρέπει να πιέσουμε όλοι, ούτω ώστε η εθνική μα αμυντική βιομηχανία να στραφεί και προ αυτή την κατεύθυνση με πιο πολλά κονδύλια, πιο πολλά RD, research and development, και ανάπτυξη δηλαδή, προ αυτή την πλευρά. Και είμαι σίγουρο, απολύτω σίγουρο, ότι και με τη βοηθεία και τρίτων, για όσοι του τα κάνουν όλα μόνοι του, πάρα πολλά αποκτήθηκαν το εξωτερικό. Σχεδόν όλα. Όλα. Αγορασμένε είναι τεχνολογίε. Ακόμα και για να βρουν του στόχου, χρησιμοποίησαν λογισμικό από το εξωτερικό, από την Αγγλία και τον Καναδά. Αυτά είναι γνωστά πλέον. Εκεί λοιπόν πονούν α του πιέσουμε σε αυτό το σημείο για να πονέσουν ακόμα περισσότερο. Και να διακοπεί η προσπάθειά του. Πάμε στο επόμενο, στην επόμενη εικόνα. Μιλάμε πάλι από την τουρκική αμυντική βιομηχανία για πολλαπλασιαστέ ισχύου. Ακούμε για τη νέα δομή δυνάμεων, την απόσταση πυροβόλων και λοιπόν. Εγώ θεωρώ ότι κάθε πυροβόλο είναι ορθό εκεί που βρίσκεται και μπορεί να προσφέρει στον τακτικό διοικητή Τη δυνατότητα που εκείνο επιθυμεί όταν πρέπει να απαιτούν οι καταστάσεις. Αλλά με αφορμή την απόσταση των πυροβόλων, με αφορμή τη βελτίωση του βελληνικού στον ΑΡΕΜ 70, με αφορμή όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν στη Λιβύη και σχάτως στην Αρμενία, η τουρκική αμυντική βιομηχανία έχει κάνει βήματα στα οποία, έχει δαπανίσει και πάρα πολλά χρήματα έτσι, στα οποία θέλει να εξοπλίσει αυτά τα ειδικά τη, τα μη επανδρομένα συστήματα, με τέτοιο τρόπο, ούτω ώστε να χρησιμοποιηθούν στο πεδίο τη μάχη. Προσέξτε, δεν αναπτύσσονται συστήματα για παρελάσει, αλλά για τον πόλεμο, για τι συγκρούσει, όπου προσδοκούνται αποτελέσματα. Άρα λοιπόν και εμεί θα πρέπει από τώρα να βγούμε από τη στασιμότητα, να επιλέξουμε και εμεί, ναι, γιατί όχι. Να υπάρξει και μια ταξιαρχία Ελλήνων μισθοφόρων, γιατί όχι. Δεν θα έχει έδρα την Ελλάδα, ούτε αφημί στη χώρα μα. Θα υπάρχει αλλού. Και να μπορούμε και εμεί σταδιακώ να χρησιμοποιήσουμε όλε αυτέ τι δυνατότητε. Είπαμε, όποιο κάθεται μέσα στο τείχο που λέει διεθνέ δίκαιο και μόνο τίποτα άλλο, θα συντριβεί, θα υπάρξει ρηγμάτωση, θα υπάρξει κατάρρευση, καταστροφή του τείχου. Ποτέ η άμυνα δεν ήξερε την επίθεση. Ουδέποτε. Αυτό πρέπει να γίνει το δόγμα μα. Πρέπει δηλαδή να κυνηγήσουμε την Τουρκία. Εκεί ακριβώς που εκείνη δεν μπορεί να πάει. Διότι παρακολουθούμε τον αντίπαλο να περιστρέφεται με γεωπολιτικές πυρουέτες στην, στην περιοχή μας και εμείς απλώς είμαστε παρατηρητές των φαινομένων και καταγραφής. Όχι, αυτό πρέπει να αλλάξει. Και πρέπει να αλλάξει με συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχουν ενδείξεις, Βεβαίω, Πάμε στην επόμενη εικόνα. Βεβαίω υπάρχουν ενδείξεις. Ευχαριστούμε τον Νίκ για αυτή την υπέροχη φωτογραφία με προσωπικότητα και ψυχή. Με ποιο τρόπο. Μα το πολεμικό ναυτικό επιτέλους αποπλέει για την Κρήτη. Βεβαίως. Δεύτερος νάσταυμος η επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων. Με παράλληλη μεταφορά μέχρι το Μάρτιο αρκεί. Άρα και εξαιρετικό. Μια πολύ καλή τοποθέτηση του στρατηγού του Μιχαήλ Κωνσταράκου, που λέει ότι μπορούμε μέχρι το Μάρτιο του 2020, αρκεί να το θέλουμε πραγματικώς και να το εννοούμε, να έχουμε μεταφορά κυρίων μονάδων του στόλου στην περιοχή. Δίπλα βλέπετε ένα τέκος του περιοδικού στρατιωτική ισορροπία και γεωπολιτική. Είναι του Οκτωβρίου του 2011. Ο συντάκτη ενό άρθρου, Άρλε Μπιούρκ, πρόταση έκπληση για το ποινή, εγώ είμαι αυτό, προενέα ετών, ήταν η τελευταία προενέα ετών το έχω γράψει αυτό, έτσι. Οπότε το βρείτε. Λέω, ότι στο πλαίσιο ότι μπαίνουμε προς την στην προσπάθεια να ζητήσουμε δύο Αρλεϊμπέρ και το πολεμικό ναυτικό, πρέπει ο ναύταθμος να μεταφερθεί και το πολεμικό ναυτικό να έχει ως επικέντρο αυτή τη φράση χρησιμοποιώ τη Σούδα. Και αναφέρω το γιατί. Εννέα έτη πριν. Μπορείτε να το αναζητήσετε και να δείτε αν λέω αλήθεια. Προειδοποίησα λοιπόν προεννέα ετών, ο Στόλος να πάει στη Σούδα. Προειδοποίησα και σε πάρα πολλά ειδικά άρθρα του περιοδικού στρατιωτική ισορροπία και γεωπολιτική, αλλά και τη αμυντική επιθεωρώση που να διευθυνθεί συντάξεω για πάρα πολλά χρόνια. Και πιο πριν στο σύγχρονο σαδό και σύγχρονη αεροπορία και ναυτικό, για την εξέλιξη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων σε όλα τα φάσματα. Αυτή λοιπόν είναι μέρο τη αλλά δεν αρκεί και δεν πρέπει να καθυστερήσει. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πολλά. Γιατί. Και πάμε στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, είδα το εμβατήριο της γαλάζιας πατρίδος. Μια ένα πολύ ωραίο βίντεο. Κάποιοι το χαρακτήρισαν κίτσου, Κάνα θέμα. Στο οποίο αναφέρεται, δημιουργήθηκε επί τη ευκαιρία της συμπληρώσεω της επαιτίου της 28 η Σεπτεμβρίου του 1538 είναι η Αμαχία της Πρεβέζης. έχουμε Εκείνοι έχουν 28 ενάτου την αμαχία της Πρεβέζης και επίση 29 την επομένη Σαλαμίνος. Τους δρίχνουμε δηλαδή και 2.000 χρόνια έτσι από επέτειο σε επέτειο στους ανθρώπους που ήρθαν με τις καμήλες και τα άλογα από την έρημο, από το, τη Μογγολία. Λοιπόν, τι μου κάνει εντύπωση. Αυτό το οποίο ανέφερε ο Τζεμ Γιουντενίζ, ο πατήρ της γαλάζιας πατρίδος. Τι πράγματα λέει αυτά. Τι πράγματα λέει αυτά. Που το είδε. Αποσύρετε το αμέσως αυτό το βίντεο. Άλλα λέμε και άλλα πράττουμε. Η Δύση άλλα καταλαμβάνει. Λοιπόν, Υπάρχει ένα παιδάκι μαζί με την προφανώ συναδελφή του, που μπαίνουν δύο αξιωματικοί του παραδίδουν μια σημαία, μιλάνε για τον Μπαγκέ τον Μπαρμπαρόσα. Όλα αυτά συνδέονται με την παλάζια πατρίδα τη διεκδική του παρόντο, η φιλινική Τουρκία, έτσι τον Μπαρμπαρόσα, συνδέεται με το σήμερα. Εδώ πραγματικά ο Τζαμ Γκιουρντενή έχει δίκιο. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τον Τζιχάντ Γιαϊτζή, τον Άβραχο, τον Απόστρατο, ο οποίο δανείζει την ορολογία στον Ερντογάν, ο οποίο τον Ερντογάν επισημοποιεί και λέει για τη θάλασσα των νησιών. Μάλιστα το Αιγαίο. Αρχίζουν και το μετανομάζουν. Λοιπόν, από τούδε και στο εξή δεν πρέπει να υπάρξει τουρκική λέξη προσδιορισμό γεωγραφικό ναυτικό από την περιοχή τη Ιωνία και τη Μικρά Ασία Ανατολική Τράκη σε οτιδήποτε κυματίζει τουρκική σημαία που να μην έχει την αντίστοιχη αντικατάστασή του από ελληνικέ λέξει και πώ εκείνε ονομάζονταν. Γιατί αυτά τα μέρη έχουν ελληνική ψυχή και όχι τουρκική. Αν θέλουν πόλεμο, που τον έχουν, Ξεκινάμε από εκεί. Και σε πληροφορώ έχουμε κερδίσει όχι με τρία μηδέν, με ένα εκατομμύριο μηδέν. Το ευατήριο λοιπόν τη Γαλάζιος Πατρίδο, όπου δείχνει κάποια στιγμή αυτόν τον αξιωματικό, ο το οποίο ασπάζεται το Κοράνιο, βεβαίω, πράξη σεβασμού. Φανταστείτε λοιπόν έναν Έλληνα αξιωματικό σε βίντεο δικό μα να ασπάζεται το Ευαγγέλιο. Λέω εγώ. Έτσι. Γι' αυτό είπαμε, να αλλαγεί νοοτροπία ταχύστο. Παίρνει λοιπόν τα κιάλια και τη βλέπει. Το λέγει το βίντεο αυτό, έτσι. Τα πλοία των Ιωαννητών. Βλέπει ο σύγχρονο αξιωματικό του τουρκικού ναυτικού μέσα από τα χιάλια τα πλοία τη Δύσης με του σταυ... Σταυρού, τα σταυροφορικά πλοία. Όχι τα σταυροφόρα, των Ιωαννητών. Και αρχίζει πλέον και δείχνει συγκλήσει, σκηνέ και μάχε με τη σημαία του Μπαρμπαρόσα. Και όλα αυτά καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο εχθρό του τη σημερινή Τουρκία είναι η Δύση. Λέγκα αντιτούρκα. Αυτό πρέπει να δημιουργηθεί χθε. Αυτό είναι ο στόχο του. Μα το είπε και ο Ερντογάν, όχι στο βίντεο. Στην ομιλία που έκανε στην, ε, στη Γενική Συνέλευση των Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μέσω τηλεδιασκέψεω, ουσιαστικά τη δίκη, τη δύση προσέβαλε. Τη δύση στοχοποίησε. Το Ισραήλ το θεωρεί ακριβώ μέρο αυτή τη δύσεω. Και δεν βλέπει τη δική του δύση. Τη καριέρα του και κυρίω τη χώρα του. Φίλοι και φίλε, αυτό το βίντεο είναι ένα δείγμα πω η Τουρκία είναι μετανόητο. Δεν το έφτιαξε κάποιο αραστέχνη. Η τουρκική Προεδρία τη Δημοκρατία αυτή το δημοσιοποίησε. Είναι η πλέον σαφεστάτη απόδειξη ότι η Τουρκία όχι μόνο δεν ανήκει στη Δύση, όχι μόνο είναι ένα rock state, αλλά θεωρεί ότι η μεγαλύτερα απειλή, πώ ακριβώ ένα αξιωματικό σήμερα, προέρχεται από την αντιπαράθεση με τη Δύση την οποία συνετρίβει. Γιατί μετά από την πρέβεζα, ε, μια τυχαία είχε ο Ντόρια, πώς να το κάνουμε, ο Αντρέα Ντόρια, ακολούθησε η Ναύπακτος το 1571. Και μετά είχαμε και άλλες καταστροφές. Και όπως επαναλαμβάνω στις εκπομπές μου και αλλού, το Οθωμανικό Ναυτικό έχει υποστεί τις πιο σωματικές καταστροφές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ναύπακτος, Τσεσμέ 1770 και στη συνέχεια Ναυαρίνο. Χωρίς τις μικρές Μεγάλε ήττε στην Έλλη και στη Λίμνη από του δικού μα Ισκατεδιάκια τη Απαναστάσεω. Αυτό λοιπόν το βίντεο αποδεικνύει ότι η Τουρκία έχει ω εχθρό τη Δύση. Αυτή την Τουρκία θέλουμε να πρημοδοτήσουμε. Με αυτήν συζητούμε. Δεν αξίζει να συζητά μαζί του. Δεν αξίζει να σπαταλά, έστω και έναν θόγκο, ή αν θέλετε ένα φωνήεν. Γιατί θα είναι επιφώνημα. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα μας. Αιωνία δόξα, σαλαμίσου, στόλο θαλάσσι κρατήν. Έπρεπε η σημερινή ημέρα να ήταν μια τεραστία γιορτή. Θα μου πείτε, υπάρχει ο COVID. Συγγνώμη, το προηγούμενο βίντεο το γύρισαν οι -οθωμανοί με μεσούντο του COVID. Και άμα δείτε και τα βίντεο τα οποία έχουν γυριστεί με, με, με τη ευκαιρία διαφόρων επαιτίων, τι να πω, Ολόκληρη ταινία δημιουργής ώρες ολόκληρε. Εμεί έχουμε μείνει πίσω, ξέρετε γιατί. Γιατί φοβόμαστε να κοιτάξουμε την ιστορία μα στα μάτια. Γιατί άμα κοιτάξει ένα σαλαμινομάχο είτε μέσα από τι σελίδε του Ηροδότου, είτε μέσα από τον Θουκυβίβη και πιο πολύ του Εσχήλου ή του Πλουτάρχου, αυτό που θα δει, θα δει έναν Έλληνα, έναν Ελληνισμό να σε κοιτάει στα μάτια και να σου λέει έσχο. Αυτό το οποίο σου παραδίδω τη σκητάλη τη ιστορία, Δείχνει να αδιαφορεί για το περιεχόμενο. Δεν αρκεί μόνο να σου παραδώσω τη σκητάλη. Πρέπει να διαβάσει και το περιεχόμενο. Για να μπορέσει να κατανοήσει την ιστορική του αξία και να το παραδώσει με μεγαλύτερο σθένο, με μεγαλύτερη αγάπη και μεγαλύτερη ψυχή στον επόμενο. στου απογόνου, του οποίου αυτή τη στιγμή ζουν και θα έλθουν τι επόμενε γενιέ. Η Σαραμίνα όπω είναι το Αρτεμίσιο, οι θερμοπύλε και το χρόνο πλατέ, είναι μια διαρκή υπενθύμηση. Είμαστε προμαχώνα απέναντι σε κάθε rock state τη ιστορία. Είμαστε προμαχώνα απέναντι στην Ανατολή που συμβολίζεται πάντοτε επιτυχώ με τα καλύτερα και καταλληλότερα καθεστώτα. Από του Αχεμενίδε μέχρι τον Ερντογάν και του Νεοθωμανού. Είμαστε προμαχώνα και της χριστιανικής δύσεως και των ελληνορωμαϊκών παραδόσεων και ό,τι άλλο υπάρχει σε αυτή την έρημη ήπειρο που λέγεται Ευρώπη. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι προτάσουμε πρώτοι τις λόγχες μας. Αυτό πράξαμε τις τελευταίες εβδομάδες μέσω του στρατού του ναυτικού και της αεροπορίας μας. Αυτό πράττουμε συνεχώς. Κάθε χρόνο θα γιορτάζουμε τη Σαλαμίνα από τούδε και στο εξής. Γιατί κάθε χρόνο θα τη ζούμε Κάθε χρόνο θα ζούμε τα μηδικά, γιατί κάθε χρόνο είμαστε καταδικασμένοι να επαναλάβουμε την ιστορία. Γιατί απέναντι μας είναι η ίδια απειλή η οποία αμφινίστηκε προ 2.500 ετών στη χειροτέρα της μορφή. Και κάθε χρόνο θα θυμόμαστε μέσα στις παρακαταθήκες μας να είμαστε παραδύναμοιν τόλμητε και παραγνώμιν κινδυνευτέ και ειν' της δινής ευέλπιδες. Σας ευχαριστώ.